Καλημέρα σας. Ένα τη γιορτή όχρου φλόγας, μοβ δίκτυα και Αναστάς Χριστός. Στην ανέλυξη του στοιχειακού βασιλείου. Είμαστε άνθρωποι. Ζούμε στον πλανήτη Γη, μέσα στη μεγάλη ζωή που ονομάζουμε πλανητικό λόγο και αποτελούμαστε από άπειρες μικρές ζωές. Ζούμε μέσα στο μακρόκοσμο που είναι ο πλανητικός μας λόγος και είμαστε ο μακρόκοσμος για τους μικρούς δομητές που αποτελούν τη μορφή μας και τα στοιχειακά μας. Τους ελάσσονες δομητές, όπως τα αποκαλεί ο διδάσκαλος Τιβετανός στο βιβλίο «Πραγματεία επί του κοσμικού πυρός». Στόχος της εξέλιξής μας είναι από την αυτοσυνείδηση να περάσουμε στην ομαδική συνείδηση, όπως παρουσιάζεται υποδειγματικά από τον πλανητικό μας λόγο, και κατόπιν στη θεϊκή συνείδηση, όπως παρουσιάζεται υποδειγματικά από τον ηλιακό μας λόγο. Και τα στοιχειακά μας, αυτές οι μικρές ζωές, σε τι ανατείνουν, τι προσδοκούν. Τα στοιχειακά είναι εκείνο το κομμάτι της δεβαϊκής εξέλιξης που βρίσκεται ακόμη στην ενελικτική ατραπό. Στόχος τους είναι να ανεληχθούν και να γίνουν δέβας. Και στόχος των δέβας είναι να εξελιχθούν και να γίνουν άνθρωποι, να αποκτήσουν δηλαδή αυτοσυνείδηση. Οι δέβας και οι άνθρωποι αποτελούν δύο παράλληλες και ίσης σπουδαιότητας εξελίξεις μέσα στο σύμπαν. Δύο εξελίξεις που αλληλενεργούν και η μία συμβάλλει στην εξέλιξη της άλλης. Οι άνθρωποι εξελίσσονται εργαζόμενοι ως μεσολαβητές μεταξύ του μακρόκοσμου και του μικρόκοσμου, ενώ οι δέβας εξελίσσονται στην υπηρεσία του ανθρώπου. Βεβαίως, όταν μιλάμε για ανθρώπους και δέβας, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις. Υπάρχουμε εμείς, οι καθημερινοί άνθρωποι, υπάρχουν οι διδάσκαλοι, οι άνθρωποι της ιεραρχίας, αλλά υπάρχουν και οι ουράνιοι άνθρωποι, οι λόγοι. Δηλαδή ο κοσμικός μας λόγος, οι ηλιακοί λόγοι, οι πλανητικοί λόγοι. Κατά αναλογία υπάρχουν οι μεγάλοι κύριοι δέβας, όπως είναι οι κύριοι των πεδίων και οι ηλιακοί άγγελοι, αλλά και οι μικρότεροι δομητές και οι ελάσσονες δομητές, τα στοιχειακά που συχνά αναφέρονται και ως ελληνιακοί πίτρες, πατέρες δηλαδή. Οι άνθρωποι είναι νόες, είναι αυτοί που έχουν σκοπό. Χρησιμοποιούν τους δέβας ως νοητικότητα και ως ουσία για να το πραγματοποιήσουν. Εργάζονται δηλαδή με δεβαϊκή ουσία και συνεργάζονται με τους δέβας, που είναι οι δομητές και η ουσία της μορφής. Τα στοιχειακά είναι η κατώτερη ζωή, η ζώσα ουσία που δίνει μορφή στο σύμπαν. Στην ολότητά τους αποτελούν τη μεγάλη μητέρα. Ο άνθρωπος, όπως τον αναγνωρίζουμε στο μικροπεριβάλλον μας, είναι βασικά δεδαϊκός, αφού δεν σκοποθετεί. Η δημιουργική του δύναμη εξαντλείται στην ασυνείδητη κατασκευή μορφών σκέψεων υπό τις παρορμήσεις της προσωπικότητάς του. Έχει έρθει σε ενσάρκωση βάσει του σχεδίου του ανώτερου εαυτού του και τα σώματά του αποτελούνται από στοιχειακά των πεδίων που αναλογούν σε κάθε σώμα και τα οποία στοιχειακά βρίσκονται υπό την επιρροή μεγαλύτερων δέβας. Δια της δραστηριότητας αυτών των μεγαλύτερων δέβας, τα στοιχειακά δομούν τη μορφή του ανθρώπου σε όλα τα πεδία. Αυτό, στην αποκρυφιστική βιβλιογραφία, αναφέρεται ως το εγώ ηχή των φθόνων του, για την παραγωγή της αντανάκλασής του ή για τη δημιουργία της σκιάς της ενάδας και ο στρατός της φωνής, οι δέβας που ανταποκρίνονται στον ήχο, αναλαμβάνουν έργο. Ανάλογη με τον τόνο και την ποιότητα της φωνής είναι και η φύση των ανταποκριτικών πρακτόρων. Ανάλογη με το βάθος ή το ύψος του φθόνου και ανάλογη με την έντασή του, είναι η βαθμίδα του δομητή δέβα που απαντά στο κάλεσμα και το είδος της παιδιακής ζώσας ουσίας, των στοιχειακών δηλαδή, που θα δομήσουν τη μορφή. Αυτό ισχύει και για τα υπανθρώπινα βασίλεια, ορυκτό, φυτικό, ζωικό, με τη διαφορά ότι δημιουργός σε αυτά δεν είναι ο ανώτερος σε αυτός, αλλά η συλλογική ενάδα που αντιστοιχεί ανάλογα με το βασίλειο. Κάθε πυκνή φυσική μορφή, είτε πρόκειται για δέντρο, ζώο, ορυκτό, μια σταγόνα νερού ή έναν πολύτιμο λίθο, αποτελείται από στοιχειακές ζωές που δομούνται από ζώσα ουσία
με τη συνδρομή ζώνων χειριστών, που βρουν υπό την καθοδήγηση νοήμων αρχιτεκτών. Το ίδιο και κάθε μορφή που δομείται στα υπόλοιπα πεδία του ηλιακού μας συστήματος. Σήμερα, στο νέο παρόν που ζούμε, ο Αναστάς Χριστός φέρνει την αλλαγή των εθέρων του πλανήτη. Έτσι, αναστάσιμες κοσμικές ενέργειες θα κατέλθουν, προσδίδοντας αναβαθμισμένα νέα στοιχειακά στην ορυκτή, φυτική, ζωική, ηλική ανθρώπινη υπόσταση. Με τον τρόπο αυτό, το ορυκτό, φυτικό και ζωώδες τμήμα του ανθρώπου θα εκλεπτυνθεί. Το ζωώδες τμήμα του ανθρώπου θα αντικατασταθεί με νοήμωνα αισθαντικότητα από τα ανώτερα κοσμικά αστρικά πεδία. Εθέρες κοσμικών πεδίων εισραίων από το Ιερό Τρίγωνο, Σύριος Πλειάδες, Μικρή και Μεγάλη Άρκτος. Δίκτυα της αέρινης ιεραρχίας και δίκτυα του Αναστάντος αναπτύσσονται σε αθεροφυσικά και πυκνά πεδία και γιώνουν τις αλλαγές. Από τα εθερικά πεδία στα αστρικά πεδία θα υπέρθουν μοιήσεις σε όλα τα βασίλεια. Ανθρώπινο, δεβαϊκό, υπανθρώπινα, στοιχειακά. Οι νέοι εθέρες του πλανήτη θα αλλάξουν και το εθερικό της ανθρωπότητας. Ο άνθρωπος θα βλέπει εθερικά μέσα από το έδαφος της γης μέχρι ψηλά στα πρώτα εθερικά πεδία του νοητικού πεδίου. Μετά την αντικατάσταση των εθέρων του πλανήτη, οι δύο κόσμοι, ανθρώπινος και δεβαϊκός, θα έρθουν σε επαφή. Η ανθρωπότητα θα αποκτήσει εθερική όραση και το ανθρώπινο και το δεβαϊκό βασίλειο θα γνωρίσουν το ένα το άλλο. Δεβαϊκό και ανθρώπινο βασίλειο θα συνεργάζονται, θα αναπτύξουν τηλεπαθητική επικοινωνία. Από την επαφή αυτή με την ανθρωπότητα, οι δεβαίες θα αποκομίσουν καλύτερο νοητικό και νοήμων αγάπη. Η ψυχική ολότητα των ανθρώπων θα φέρει ολότητα στο δεβαϊκό βασίλειο. Οι δεβαίες θα αρχίσουν να βλέπουν τον άνθρωπο ως ενότητα και αυτό θα το ενσωματώσουν στο δικό τους βασίλειο. Στο μέλλον οι δεβαίες θα εκπληρώνουν το σκοπό της ενσάρκωσής τους συνδεδεμένοι με την πηγή τους, κάτι που μέχρι τώρα δεν γίνεται συνειδητά. Ο Αναστάς εργάζεται δια του τριπλού μοβ για την αλλαγή των εφαίρων. Ο Αναστάς Χριστός και η εξωτερικευμένη ιεραρχία εργάζονται με το τριπλό μοβ του Αγίου Γερμανού, του Αναστάντος και της αέρινης ιεραρχίας για την εθεροποίηση της ατμόσφαιρας του πλανήτη. Την καθιστούν αέρινη αναστάσιμη. Ο πλανητικός λόγος υποδέχεται το τριαξονικό τριπλό μοβ στους τρεις άξονες της εθερικής πυκνής του ήλιος. Αυτά τα τριαξονικά τριπλά μοβ του πλανητικού λόγου, με κεντρικό άξονα το αέρινο μοβ, σχηματίζουν στην εθερική πυκνή ύλη δίκτυα με αέρινους ελικοειδείς κόμβους. Κάθε δίκτυο περικλείεται από έναν μοβ αέρινο αναστάσιμο κόνο. Αυτοί οι κόνοι όλοι μαζί κατέρχονται σαν ελεξίπτωτα. Ανοίγουν στην ατμόσφαιρα της πλανητικής ύλης της γήμης Αλίσου και μετουσιώνουν τους εφαίρες. Ο Αναστάς Χριστός ατομικοποιεί τα μικρομόρια της στοιχειακής ύλης της γήινης Αλίσου με το να εκφέρει τη διάσπασή τους δια του τριπλού μοβ. Τα μικρομόρια της στοιχειακής ύλης της γήινης Αλίσου εξατομικεύονται δια του αέρινου στοιχειακού πυρός της αέρινης ιεραρχίας και ο Αναστάς Χριστός τα επανεντάσσει. Δηλαδή, τα μικρομόρια αυτά με τη διάσπασή τους αποβάλλουν το παλαιό από τη στοιχειακή του ύλη και δια του νόμου της σύνθεσης δομούνται με αέρινη σύσταση. Η αέρινη σύστασή τους αλλάζει μορφή και από μικρομόρια γίνονται μικρά στοιχειακά ατομικά μόρια με αέρινη στοιχειακή μάζα. Τα δίκτυα τριγώνων του τριπλού μοβ υλοποιούν την αλλαγή του εθερικού του πλανήτη της Γης. Οραματιζόμαστε το τριπλό μοβ ως πεντάκτηνο αστέρι μέσα σε όλα τα βασίλεια της φύσης. Στις τέσσερις κορυφές ακτίνες του αστεριού και από ένα βασίλειο. Ορυκτό, φυτικό, ζωικό, ανθρώπινο. Στην κορυφή του αστεριού, ο Αναστάς Χριστός κατανένει τις ενεργειακές ροές. Από ξυλά, ο υπερκειμενικός ήλιος δια του Αναστάντος Χριστού συγκεκριμενοποιεί στα βασίλεια της φύσης των ανθάνων πυρ από τον φυσικό ήλιο. Σκοπός του συγκεκριμενοποιημένου λανθάνοντος πυρός είναι να αλλάξει στοιχειακή ουσία των πεδίων και των βασιλείων. Σκοπός
είναι μέσα από το πύργο του υποκειμενικού ήλιου ή να εθεροποιηθεί σε υποκειμενική εθερική. Η καρδιά του αναστάντος συνθέτει τους κόσμους των υποκειμενικών πεδίων στον αντικειμενικό κόσμο του πλανήτη της Γης. Στην κορυφή του πεντάκτηνου αστεριού, ο Αναστάς Χριστός αναλαμβάνει τη σύνθεση του τριπλού μοβ μέσα στα βασίλεια της φύσης. Κάθε ακτίνα και σύνθεση του τριπλού μοβ με το κάθε βασίλειο. Σύνθεση της καρδιάς του υποκειμενικού ήλιου στην καρδιά του φυσικού ήλιου. Σύνθεση του τριπλού μοβ στα εγκατεστημένα δίκτυα τριγώνων τριπλού μοβ με τα δίκτυα ριζών. Σύνθεση δικτύων σε έργο αντικατοπτρισμού των κοσμικών πεδίων και ενεργειών στα βαθύτερα στρώματα της γήινης αλύσου. Σύνθεση ύλης και πνεύματος που οδηγεί στην Ανάσταση. Σύνθεση πρώτης, δεύτερης και τρίτης ακτίνας σε ενεργό νοημοσύνη αγάπης σοφίας με θέληση δράσης για το καλό. Ο αναστάσιμος νόημος πυθύρας της ανθρωπότητας, αντιπροσωπευόμενος από τη μία συλλογική ψυχή της ανθρωπότητας, εκτελεί τις διαδικασίες του εξαρνισμού δια του τριπλού μοβ. Ο νόημος πυθύρας της συλλογικής ψυχής της ανθρωπότητας εμβαπτίζεται μέσα στο τριπλό μοβ και παίρνει με όλες τις αποχρώνες και ποιότητες που φέρνουν τα μοβ του Αγίου Γερμανού, του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας. Δέβασε ψυχών τον εφαίρετο πυθύρα κρατικώντας εντός του. Δέβασε ανώτερης εξελικτικής βαθμίδας από το ανθρώπινο βασίλειο. Η πεμπτουσία που δημιουργείται ανάμεσα στο βασίλειο των ψυχών, το οποίο αντιπροσωπεύει μία συλλογική ψυχή με τον τεβαϊκό βασίλειο, συμβάλλει στη μετουσίαση του παλαιού εφαίρα δια του τριπλού μοβ και των ομάδων των Δέβας. Η μία ομάδα των Δέβας καταστρέφει την παλιά ύλη του εφαίρα. Η άλλη ομάδα των Δέβας συνδημιουργεί με τον Αναστάντα Χριστό, συλλέγοντας από τον εφαίρα του πυθύρα του, για να εθεροποιήσει αναστάσιμα τον νόημονα πυθύρα της μίας συλλογικής ψυχής της ανθρωπότητας. Ο νόημονα αναστάσιμος πυθύρας θα διανεμηθεί εθεροποιημένος σε όλα τα ενεργειακά κέντρα της ανθρωπότητας, από πολύ ψηλά στη γεραία έως πολύ βαθιά, κάτω στις ρήλες. Το τριπλό μοβ, το οποίο θέλει αναστάσιμες εξαρνιστικές ενέργειες, εξαρνίζει τον νοήμονα σφυκτήρα της λογικής ψυχής της ανθρωπότητας, ώστε η παλιά ύλη να αποβληθεί και η νέα, αέρινη, αναστάσιμη, εθεροποιημένη σφυκτηροβόλα παρουσία του Αναστάντος Χριστού, να εισέλθει και να διανεμηθεί σε όλα τα ενεργειακά κέντρα της ανθρώπινης υπόστασης. Συνειδητά εργαζόμαστε με τις μοβ ενέργειες. Δημιουργούμε χώρο και υποδεχόμαστε την αναστάσιμη παρουσία μέσα μας. Η ανθρωπότητα αναμένει και επιβάλλεται να εργαστούμε συνειδητά με τις καθάρτιες των φορέων του πλανήτη, της ανθρωπότητας και των πεδίων και να συμβάλλουμε στη δημιουργία δικτύου καθαρτήριων τριγώνων τριπλού μοβ. Το τριαξονικό τριπλό μοβ σχηματίζει τρίγωνα μέσα στα αστρικά και θεροφυσικά πεδία, με σκοπό τα κατώτερα σώματα της ανθρωπότητας να μετουσιωθούν και τα πεδία να ενοποιηθούν. Η ύλη των υπανθρώπινων βασιλείων θα μετουσιωθεί σε αναστάσιμη νοήμονα ύλη. Τα στοιχειακά του θεροφυσικού σώματος θα μετουσιωθούν σε νοήμονα θεροφυσικά. Τα στοιχειακά του αστρικού της ανθρωπότητας θα μετουσιωθούν σε νοήμονα αστρικά. Ονοματιζόμαστε αέρινα ηλικοειδή τρίγωνα τριπλού μοβ. Στην ανθρωπότητα που βρίσκεται πάνω στον πλανητικό άξονα, στο αστρικό και στο εθερικό φυσικό πεδίο, ο καθένας επάνω του ατομικά. Στα αέρινα ηλικοειδή τρίγωνα, αέρινη ηλικοειδή σκόμβη αποβάλλουν την ίσυμβατη ουσία μέσω αέρινων ηλικοειδών αγωγών. Στον απελευθερωθέντα χώρο, η νέα αέρινη αναστάσιμη, εθεροποιημένη, σπιθυροβόλα παρουσία του Αναστάντος Χριστού, εδραιώνεται και κατέρχεται στα υπανθρώπινα και στοιχειακά βασίλεια. Η ανθρωπότητα είναι η ζωντανή γέφυρα. Μέσω της παρουσίας της ενέργειας της Ανάστασης μέσα της, υπηρετεί εξελικτικά τα υπανθρώπινα και στοιχειακά βασίλεια. Η αέρινη ιεραρχία, η πνευματική πλανητική ιεραρχία και ο Αναστάς Χριστός, μέσω των ήδη εγκατεστημένων τριγωνικών εθερικών δικτύων, συμβάλλουν
και επιβλέπουν την υπηρεσία αυτή του ανθρώπινου βασιλείου. Χάρη στην υπηρεσία αυτή, το ανθρώπινο βασίλειο πληρώνει κάρμα, χτίζει ντάρμα και ανώτεροι, νέοι και νέοι ανώτεροι πνευματικοί κοσμικοί δρόμοι ανοίγονται για την εξέλιξή του.